Κύριε Θαγαρόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς κύριε ήρθατε. Μελαγκόνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε με ένα... Πώς διαβάζετε εσείς το χθεσινό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, το χθεσινό αποτέλεσμα πρώτον δείχνει ότι γενικώς σε όλη τη χώρα, στις 13 περιφέρειες δηλαδή και στους 6 μεγάλους δήμους, υπήρχε στις περισσότερες περιπτώσεις μια επικράτηση εκτός από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ναι. Και εκτός από δύο δήμους μεγάλους, ουσιαστικά επικράτηση των συντηρητικών, των υποψηφίων της συντηρητικής παράταξης. Ήταν μάχη παράταξης. Για ένα πολιτικό χώρο, έτσι. Άρα ο αντάρτης με το γαλάζιο. Εγώ, ο προοδευτικός χώρος δεν τα έχει πάει καλά. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Να μην λέμε πράγματα. Δεν πήγε καλά σε αυτές τις εκλογές. Αυτό πρέπει να αναλυθεί. Και δεν είναι εύκολη ανάλυση του. Δεν είναι μία η αιτία. Ναι. Πρώτον, υπάρχει μία. Πολλές φορές σας άκουσα και το λέγατε νομίζω και στο αρχικό σας σχόλιο σήμερα στην εκπομπή σας. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία με τις ιδέες, τις συντηρητικές, πολλές φορές που έχουν πάρει κεφάλι, θα έλεγα, στη βάση. Και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Θέλει πολιτικό σχέδιο. Αυτό δεν είναι ζήτημα ούτε επικοινωνίας ούτε ενός προσώπου. Θέλει σχέδιο πολιτικό. Είναι ζήτημα... Το οποίο όμως δεν πρέπει να παίρνει υπόψη σε ποιους αναφέρει. Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε την κοινωνία των Food Pass και εσείς πολλές φορές, εσείς όχι προσωπικά, ναι, ο προοδευτικός χώρος ψάχνει τον τέταρτο δρόμο προς τον σοσιαλισμό. Έχετε δίκιο ότι πολλές φορές, και αυτό είναι το κρίσιμο το οποίο ξέρετε, βρήκαν πάτημα άλλοι χώροι, ήταν πολλές φορές μακριά από τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Αυτό περιγράφεται. Ναι. Που τα πραγματικά προβλήματα βέβαια δεν λύνονται με το Market Pass. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δέχεται εκείνη τη στιγμή ότι έχει μια βοήθεια που τα βγάζει λίγο πέρα, έστω για λίγο καιρό. Αλλά δεν λύνονται τα προβλήματα έτσι. Αλλά το θέμα είναι να έρθεις κοντά για να του δώσεις λύσεις. Όχι μόνο να περιγράφεις μια κατάσταση πώς θα αλλάξει, να του δίνεις και λύσεις στην καθημερινότητά του. Και αυτό είναι στίγμα, είναι πρόκληση για μας, για το χώρο το δικό μας. Όταν μιλάμε τώρα για αυτοδιοίκηση, πρέπει να μπορείς να δημιουργείς παρατάξεις και αυτοδιοικητικές και ανθρώπους μέσα από την κοινωνία, από τον προοδευτικό χώρο. Που θα ενώσουν, ξέρετε, όλο τον προοδευτικό χώρο και τον χώρο της αριστεράς και των αριστεράς. Υπήρχαν παραδείγματα στο παρελθόν. Δείτε ο Μπουτάρης στη Θεσσαλονίκη τι έγινε και πώς εξελίχθηκε. Ο Γιώργος Καμίνης εδώ, στην Αθήνα. Βεβαίως. Τα οποία ήταν από την κοινωνία, αλλά το προοδευτικό χώρο, το οποίο στη βάση γινόταν αυτό. Και σήμερα έχουμε παραδείγματα. Μπορεί όχι στους κεντρικούς, στις κεντρικές περιφέρειες και στους δήμους, αλλά έχουμε περιπτώσεις στο Δήμο της Καλυθέας, σε μεγάλους δήμους. Στο οποίο από τον πρώτο γύρο βγαίνει άνθρωπος που στηρίχθηκε από την κεντροαριστερά, ο κύριος Ασκούνης. Πολιτική επαναφορά. Στο οποίο όταν στην αρχή τον στηρίξαμε και είπαμε να γίνει σύμπλευση πολλοί άνθρωποι εκεί στην Καλυθέα και προσπαθήσαμε να συμβεί αυτό, υπήρχαν και αντιδράσεις. Αλλά συνέβη. Και μετά με καλή διάθεση και με συνθέσεις έγινε. Και τελικά αγκαλιάστηκε από τον κόσμο. Και αυτή τη συνταγή, ειδικά στη δική σας εκλογική περιφέρεια, τη βλέπουμε στην Κεσαριανή με τον κύριο Βοσκόπουλο, στου ζωγράφου με την κυρία Καφατσάκη. Το έχετε δουλέψει τώρα. Κοιτάξτε τώρα, το πράγμα. Κεσαριανή Βοσκόπουλο, είπατε σωστά. Ζωγράφου Καφατσάκη, Άγιος Δημήτριος Ανδρούτσου. Σας λέω τρία παραδείγματα που στο δεύτερο γύρο θα γίνει μεγάλη μάχη με τους δεξιούς. Και εδώ είναι τι κάνει τώρα ευρύτερος προοδευτικός χώρος. Στην Κεσαριανή με τον Κουκουέ, βέβαια, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη φορά με τον κύριο Σταμέλο. Βεβαίως. Αλλά ναι, είναι όλα ανοιχτά πάντως. Στα άλλα δύο με τους δεξιούς. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, είναι το ζήτημα λοιπόν τι θα γίνει σε σχέση με τον δεύτερο γύρο. Γιατί εδώ θα είναι μια κρίσιμη μάχη ψήφο-ψήφο, όπως φαίνεται, σε αυτές τις περιπτώσεις, στις τρεις. Το λέω γιατί αυτές είναι τοπικές κοινωνίες. Αυτό συμβαίνει και παντού. Εμείς εξάλλου έχουμε πει, κύριε Μελιγκόνη, ότι. Από τη στιγμή που θέλαμε και επιδιώκαμε τέτοιες συνθέσεις να γίνουν από τον πρώτο γύρο, το Πασόκ δεν ανταποκρίθηκε όπως θα έπρεπε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Το Πασόκ δεν ανταποκρίθηκε όπως θα έπρεπε στις συζητήσεις όταν ήταν να γίνουν. Τώρα, πάμε στο δεύτερο γύρο. Εμείς τι λέμε, όπου υπάρχουν υποψήφοι του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, θα στηριχθούν από εμάς. Διότι το μέτωπό μας είναι με τη δεξιά, με τη συντηρητική παράταξη. Έχουμε σταθερό μέτωπο. Άρα πρέπει στις τοπικές κοινωνίες, στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, να υπάρχει προοδευτική διοίκηση. Δεν το έχω δει το ίδιο να το λέει το Πασόκ αυτή τη στιγμή σε διάφορες περιπτώσεις. Δεν το έλεγε ούτε προεκλογικά, δεν το λέει και τώρα. Για το ΔΕΚΟΚΟΕ, τη στάση που βλέπω, ειλικρινά με λυπεί. Και άρα προκύπτει ένα ερώτημα, θα σας προβοκάρω, σας προειδοποιώ. Στις πόσες εκλογικές συντριβές θα σταματήσετε να απευθύνετε έκκληση, για να μην πω παρακαλά, την βαριά κουβέντα, τους πολιτικούς σας αντιπάλους, έστω και ως όμορους χώρους, ανταγωνιστικά κατεβαίνετε στις εκλογές και με τον Πασόκ και με τον ΚΚΕ, να συνεργαστούν μαζί σας?
Κοιτάξτε, είναι άλλο η αυτοδιοίκηση, η οποία απαιτεί συνεργασίες, και είναι άλλο οι κεντρικές εκλογές, οι βουλευτικές εκλογές, οι οποίες εκεί πρέπει να έχεις το πρόγραμμά σου, να έχεις το σχέδιο, να πεις στους πολίτες, βεβαίως να έχεις ανοιχτά, να είσαι ανοιχτός σε συνεργασίες, αλλά να μην εγκλωβίζεις εκεί, έχετε δίκιο, και αυτό έγινε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, και να προσπαθείς με το δικό σου πρόγραμμα να πείσεις τους πολίτες. Άρα, στις πόσες, οι αυτοδιοικητικές εκλογές πάντα απαιτούν συνεργασίες. Θα απαντήσω καθαρά. Στις βουλευτικές εκλογές, το λάθος που έγινε την τελευταία φορά, ας μην ξαναγίνει. Δηλαδή, τι εννοώ, ποιο είναι το λάθος? Το λάθος δεν είναι η απλή αναλογική. Το λάθος είναι η επιμονή της στο τελευταίο χρονικό διάστημα, σε ποιο, ενώ είχαμε τις αρνήσεις από τα άλλα κόμματα, να μην αλλάξουμε τη στρατηγική μας. Αυτό, όχι ότι η απλή αναλογική, η οποία είναι ένα σύστημα το οποίο αποτυπώνει την πιστή βούληση των πολιτών και στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξουν οι κοινωνικές συνενέσεις για να εφαρμοστεί. Αλλά αν δεν υπάρχουν οι κοινωνικές συνενέσεις, να το διακρίνεις, να το βλέπεις και να αλλάζεις τη στρατηγική σου. Να μην επιμένεις δηλαδή σε αυτό. Εκεί λοιπόν έγινε το λάθος και σε σχέση με αυτό που αναφέρεται, αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει στις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή εδώ πέρα όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και προς τον κόσμο τον προοδευτικό και προς τον κόσμο και προς την κοινωνία ευρύτερα. Αυτό που ο τρόπος με τον οποίο εξέλαβε το αποτέλεσμα των εκλογών ο πρόεδρός σας, ο κύριος Κασελάκης, ότι δηλαδή πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, πρέπει να ξεκινήσει ανανέωση, επειδή θυμίζει και πολύ αυτό που είχε πει ο κύριος Τσίπρας τον Ιούλιο του 2019. Και γενικώς έπειτα από κάθε εκλογές πάντα εξαγγέλλεται με αλφαγιώτα μια τεράστια ανανέωση στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως δεν αλλάζει το ότι πάτε από ήττα σε ήττα. Πώς το διαγιγνώσκεται τέλος πάντων όλο αυτό? Μήπως δεν αρέσετε πια, μήπως απλώς ξεφουσκώνετε? Κοιτάξτε. Στην αρχή Αλέξη άλλαξε τα όλα. Μετά Αλέξη ξανά άλλαξε τα όλα. Τώρα Στέφανε άλλαξε τα όλα. Άρα να δούμε ποια να αλλάξουν. Ναι. Όταν υπάρχει ένα αίτημα αλλαγής, το αίτημα αλλαγής, ξέρετε, είναι διαχρονικό αίτημα και διαχρονικό προοδευτικό αίτημα. Ναι. Είναι καλό να προσπαθείς να αλλάζεις τα πράγματα προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Άρα το αίτημα όμως πια να αλλάξεις και προς ποια κατεύθυνση. Κοιτάξτε, και η ανανέωση. Ναι, στην ανανέωση. Η ανανέωση άκουσα πρέπει να γίνει χθες. Η ανανέωση όμως απαιτεί πράξεις. Ναι. Δεν ξέρω πόσο ανανεωτικές ήταν οι κινήσεις οι οποίες γίνανε την Πέμπτη πριν τις εκλογές με τις αλλαγές. Δεν ξέρω. Αυτό μένει, θα το συζητήσουμε αργότερα εξάλλου στην πορεία και στο ιστορικό του χώρου. Αλλά η ανανέωση είναι με πράξεις. Δεν είναι μια διάγγελμα. Λέω θέλω να κάνω την ανανέωση. Τι πράξεις κάνω για να έχω την ανανέωση. Το πρώτο που θέλω να τονίσω. Το δεύτερο είναι. Αναφέρεστε στην αναβάθμιση Πολάκη, να υποθέσω. Σε τι αναφέρεστε? Ο νέος πρόεδρος έχει κάνει ορισμένες αλλαγές μέχρι τώρα. Σε αυτές κρίνεται αν είναι ανανεωτικές προς την ανανέωση ή όχι προς την ανανέωση. Έτσι δεν είναι? Με τις πράξεις κρίνεται η ανανέωση, όχι με διαγγέλματα. Και αυτό το λέω γιατί. Συγγνώμη που επιμένω, γιατί είναι και προσωπικό το θέμα, γιατί μία από τις επιλογές. Γι' αυτό δεν επιμένω. Αφορούσε και στην αντικατάστασή σας από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να μην ξαναπιάσω αυτή την κουβέντα, αλλά αυτό το θέμα, βεβαίως ο νέος πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να κάνει τις αλλαγές οι οποίες να δώσει ένα στίγμα. Αλλά με τις αλλαγές αυτές δίνει μια κατεύθυνση. Και λέτε λοιπόν ότι δεν είναι στοιχείο ανανέωση αυτές οι αλλαγές. Αν είναι στοιχείο ανανέωση. Εσείς πώς τις κρίνετε? Εγώ δεν βλέπω ότι υπάρχει στοιχείο ανανέωση αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω ότι ήδη υπάρχει στοιχείο ανανέωση. Ανανέωση χθες αναφέρθηκε, δεν το είδα. Πρέπει να υπάρχει ανανέωση. Πρέπει να υπάρχει ανανέωση λοιπόν. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Αλλαγές πρέπει να γίνουν. Προς ποια κατεύθυνση τώρα? Προς εκείνη την κατεύθυνση την οποία θα πείσουμε τον κόσμο και προς τα αριστερά και προς το κέντρο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αν έχω μία ανησυχία, είναι να μην χάνουμε και προς τα αριστερά και προς το κέντρο. Γιατί είδα το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής, ότι υπήρχαν από εμάς, υπήρχε ροή και προς τα αριστερά μας, προς το ΚΚΕ για παράδειγμα, και προς το κέντρο, προς τις υποψηφιότητες του κέντρου. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι εδώ χρειάζεται ένα πολιτικό σχέδιο. Μια πολιτική αριστερή, η οποία όμως απευθύνεται στο σύνολο του προοδευτικού κόσμου. Και αυτό πρέπει να το δει ο κόσμος. Να το διακρίνει ο κόσμος. Γιατί όταν πάει στην κάλπη, πάει με βάση συγκεκριμένα επίδικα. Πολιτικά επίδικα που είναι να κρίνει. Άρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Δεν εννοείται ότι, ξέρετε, ο νέος πρόεδρος είναι λίγες μέρες εκλεγμένος. Δεν εννοείται ότι θα μπορούσε να τα κάνει αυτά σε αυτές τις μέρες. Καλά, προφανώς. Λέω ότι τι πρέπει να κάνουν τα συλλογικά μας όργανα από εδώ και στο εξής. Να δούμε αυτό το πολιτικό σχέδιο, στο οποίο θα πείσουμε τον κόσμο και από τα αριστερά μας και προς το κέντρο,
Γιατί υπάρχει αντίθετο ο κίνδυνος να φεύγει ο κόσμος μας και προς τα αριστερά και προς το κέντρο. Δεν το λέω για να σας προβοκάρω, αλλά προφανώς συμφωνήσαμε πριν ότι δεν μπορεί κανείς να χρεώσει στον κύριο Κασελάκη επιλογές που δεν ήταν καν πρόεδρος όταν κλείσαν τα ψηφοδέλτια και κατατέθηκαν στον Αρεοπάγο. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν αποτυπώθηκε αυτή η νέα σελίδα που γύρισε στο ΣΥΡΙΖΑ, η πανηγυρική διαδικασία, η σπουδαία για τα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, σας προβληματίζει. Θέλω να πω, δηλαδή, αν δεν είχατε αλλάξει ούτε αρχηγό, δεν είχατε κάνει τίποτα, πόσο πιο κακά θα πηγαίνατε? Ναι, με προβληματίζει εμένα. Με προβληματίζει το εξής. Γιατί να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί όπως το είπατε, μπορεί να δούμε για να εντοπίζουμε τα προβλήματα. Ξέρετε, να εντοπίζουμε τις αιτίες των αποτελεσμάτων των άσχημων, έτσι ώστε να τις αντιμετωπίσουμε αυτές τις αιτίες, να μην υπάρξουν ξανά, να μην τις αναπαράξουμε. Γιατί αν αναπαράγουμε τις ίδιες αιτίες, θα βλέπουμε χειρότερα αποτελέσματα. Σε σχέση με το ερώτημά σας, είναι προφανές και το λέω δεύτερη φορά ότι ο Στέφανος ο Κασελάκης εκλέχθηκε πρόεδρος μετά που είχαν κλείσει τα ψηφοδέλτια. Άρα, βασική ευθύνη. Αυτό, τι να λέμε μπορεί τώρα. Να μην. Εντάξει, θέλω να είμαι. Ναι, τώρα, στο αν υπήρχε ρεύμα σε αυτό το οποίο λέτε, αν φάνηκε ένα ρεύμα, είναι φανερό ότι δεν φάνηκε. Από τη στιγμή που τα ποσοστά μας σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις πέφτουν σε σχέση με τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και σε σχέση και με τις βουλευτικές εκλογές, έστω και λίγο, ενώ. Είναι φανερό ότι δεν υπήρξε κάποιο τέτοιο ρεύμα. Είναι νωρίς, μπορεί να είναι νωρίς, να δώσουμε μια πίστοση χρόνου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Από εκεί και μετά όμως, ξαναλέω, το κρίσιμο είναι η πολιτική. Το κρίσιμο είναι οι πολιτικές. Ο κόσμος θέλει να δει βελτίωση του βιωτικού του επίπεδου. Λύση στην καθημερινότητά του, στα προβλήματά του, πολιτικό σχέδιο στο οποίο θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Ειδικά σε μια περίοδο στην οποία βλέπουμε να κυριαρχούν συντηρητικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας, πολύ δεξιές δυνάμεις σε άλλες περιοχές της χώρας, έως και ο Μπέος στο Βόλο, το οποίο το είπα μόλις και μάλλον έγινε κάποιο ατύχημα στο στούντιο, αλλά κοιτάξτε, ο Μπέος στο Βόλο, ο οποίος είναι ντροπή. Αυτά τα οποία λέει και αυτά τα οποία κάνει αποτελούν ντροπή. Αυτή η επίθεση, η ομοφοβική επίθεση που έκανε στον πρόεδρο, τον Στέφανο Κασελάκη, αποτελεί όχι στοιχείο που πρέπει να καταδικαστεί από όλους τους πολιτικούς χώρους και όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αλλά όχι, έπρεπε να γίνει πειθαρχικός έλεγχος. Ωραία, μέχρι προχθές αποτελούσε ντροπή για τον Μπέο. Πλέον για τους Βολιώτες τι αποτελεί? Έχουν ευθύνη. Σχεδόν 60%. Έχουν ευθύνη, κύριε Μελιγκόνη. Εγώ ξέρετε κάτι. Δεν λέω ότι ο Κασιδιάρης πήρε σχεδόν 10%. Είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση. Βέβαια. Και πήρε σχεδόν 10%. Ο Μπέος παίρνει 50%, παραπάνω από 50% στο Βόλο. Είναι φανερό ότι διαφωνώ με αυτήν την επιλογή των πολιτών. Μάλιστα. Διότι δεν είναι δυνατόν να μην βλέπουμε αυτά τα κραυγαλαία. Αυτά τα κραυγαλαία, ξαναλέω, αυτές τις κραυγαλαίες περιπτώσεις. Άρα εδώ χρειάζεται, όμως για να έχουμε η ευθύνη δική μας των πολιτικών, και των πολιτικών χώρων, και των κομμάτων και των προσώπων, είναι να βγει μπροστά. Να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα, αν θέλετε να παλέψει, να μιλήσει καθαρά για όλα αυτά τα φαινόμενα, για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Κύριε Θεοχαρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.